Σας έχω πει ότι πολλές φορές στην Ελλάδα τα αντιμετωπίζουμε με όρους οπαδισμού, κόκκινη, πράσινη, μπλε, κίτρινη και πάει λέγοντας, ή μαύρη. Τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν και την εξωτερική πολιτική και τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως με βαθιά αναλυτική ικανότητα που δίνουν πρώτα το γεωπολιτικό περιβάλλον, που σημαίνει κάνουν μια ψυχρή ανάλυση, όχι τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, αλλά πώς έχει η κατάσταση. Περιγράφουν το γεωπολιτικό περιβάλλον στη μεγάλη εικόνα και τη μικρότερη που ενδεχομένως ενδιαφέρει και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, και μετά αναφέρονται στη γεωστρατηγική. Τι θέλουμε εμείς, τι θέλουν οι άλλοι. Πολλές φορές αυτό το μπερδεύουν πάρα πολλοί κόσμος και υποτίθεται και οι δήμονες. Και νομίζουν ότι όταν κάποιος μιλάει γεωπολιτικά, αυτό είναι γεωστρατηγική. Αν δεν είναι έτσι. Διάβασα το Σαββατοκύριακο μια εξαιρετική ανάλυση, θα έλεγα ίσως από τις πιο επίκαιρες, για το νέο εξαιρετικά και επικίνδυνα ρευστό περιβάλλον και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Συνάρμοσε δηλαδή μια μεγάλη εικόνα στη γεωπολιτική με μια, ας το πούμε, μικρότερη που επηρεάζεται και επηρεάζει, γιατί αυτές είναι σχέσεις αλληλοτροφοδοτούμενες. Και είναι του καθηγητή στο Πάντιο στα ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και άριστου γνώστη των ελληνοτουρκικών, του κυρίου Λάβδα. Καλημέρα, κύριε Λάβδα. Καλημέρα από Αθήνα. Καλή εβδομάδα, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δημόσια έκθεση σε αυτό το άρθρο, γιατί κυριολεκτικά πιάσατε το μεγάλο πεδίο της γεωπολιτικής αβεβαιότητας με επίκεντρο την Ουκρανία. Είχε ακόμη και την κατάρρευση της γέφυρας στην Κριμαία μέσα, και το συναρμόσατε σε αυτό το επικίνδυνα ρευστό περιβάλλον με τις εξαιρετικά ρευστές σχέσεις αυτή τη στιγμή Ελλάδας-Τουρκίας. Ούτως υπήν, ας ξεκινήσουμε λίγο από το μεγάλο κάδρο, διότι την περασμένη Παρασκευή άκουσα μια ενδιαφέρουσα άποψη από ένα συνομιλητή της αντίθεσης, ότι είναι παράλογο μες στην παράνοια της εισβολής, του πολέμου και της φρίκης με τα εφιαλτικά σενάρια των πυρηνικών πληγμάτων, να μην έχει οριστεί, έστω και για τα μάτια του κόσμου, ρε αδέρφε, ένας ειδικός απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εσείς είπατε ότι εδώ πια είναι εξαιρετικά ρευστό το περιβάλλον στη μεγάλη γεωπολιτική εικόνα. Είναι γεγονός ότι ζούμε στην πιο, θα λέγα, επικίνδυνη φάση της διεθνούς πολιτικής από το 1962. Αυτό είναι προφανές, αλλά, για μένα τουλάχιστον, αλλά βλέπουμε ότι το παραδέχτηκε μέσος και ο πρόεδρος Βάιντεν το ημερών, όταν είπε ότι ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες δεν φτάσαμε τόσο κοντά στην πιθανότητα ενός Αρμαγεδόνα, και εννοεί πυρηνικής σύγκρουσης. Τώρα, το ζήτημα αυτό από μόνο του θα μπορούσε κανείς να πει ότι εκφράζει μια προσπάθεια χρήσης κάποιων λέξεων και κάποιων σημάτων για να δοθεί ένα μήνυμα. Αλλά νομίζω ότι η εξέλιξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου είναι όντως επικίνδυνη. Παρότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να ισχύει ότι το πυρηνικό σενάριο δεν είναι το επικρατέστερο, αυτή είναι η πραγματικότητα, τίποτα δεν δείχνει ότι είναι το επικρατέστερο, και μόνο όμως το γεγονός ότι στα σοβαρά, αναλυτικά και καθόλου για λόγους εντυπωσιασμού συζητάμε και αυτό το σενάριο, θα πρέπει να μας δείχνει και να μας ευαισθητοποιεί στο πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το οποίο θέλει πολλή ώρα για να αναλυθεί, επαρκώς και ευχαριστώ για την αναφορά στο άρθρο μου, το Κυριακάτικο, θα έλεγα ότι σε αυτό το σενάριο, σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχουν αρκετά σενάρια τα οποία πρέπει να δούμε και για την δική μας γειτονιά, για την Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως. Πριν, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λάβδα, πριν. Γιατί δεν ακούγονται με βαθιά γεωπολιτική διάσταση απόψεις, δυστυχώς, και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι δίκαιος, σε όλη την Ευρώπη είναι περίπου ένα μάτς στην αρένα που όλοι παρακολουθούν. Όμως θέλω να μου πείτε στη μεγάλη εικόνα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, στριμωγμένος ο Πούτιν. Είναι καταφανές αυτό. Προφανώς. Θεωρείτε ότι βγάζει κάπου όλη αυτή η ιστορία, χρειάζεται κάτι άλλο? Βλέπετε ότι στο δυτικό κόσμο αρχίζει και οριμάζει, το λέτε στο άρθρο σας, και μία σκέψη μένει να τη δούμε μετά τις αμερικανικές εκλογές, μάλλον του Νοεμβρίου, σωστά. Ναι, ναι. Ότι μάλλον πρέπει να δούμε μία άλλη πια φορά των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο ταυτισμένη με αυτό το απόλυτο, δικαιολογημένο από την πλευρά του Ζελένσκι, δεν σταματώ αν δεν απελευθερώσω τα πάντα. Ως εκεί όλοι το κατανοούν. Το να ρίξουμε προληπτικά πυρηνικά που μετά το μάζεψε, δεν το κατανόησε κανείς.
Σωστά. Νομίζω ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται, αν παρακολουθήσει κανείς από κοντά τη συζήτηση, πως έχουν διαμορφωθεί ήδη δύο σχολές σκέψης και ότι σε επίπεδο προεδρίας, σε επίπεδο Biden, υπάρχει μια μάλλον έτσι αναποφάσιστη στιγμή, ας το πω έτσι. Αυτό εξηγεί και τις δηλώσεις του προημερών. Οριμάζει πάντως μια συνένεση μακριά από την απολύτως σκληρή προσέγγιση. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η απολύτως σκληρή προσέγγιση? Ότι η Ουκρανία θα πρέπει να βγει πλήρως νικητής, πλήρως ας το πούμε την κυρίαρχη, παίρνοντας πίσω και την Κρυμαία, η οποία έχει προστατευτεί το 2014. Η άλλη προσέγγιση θέλει μια σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων με την πάση των εχθροπραξιών και την αρχή μιας διαπραγμάτευσης, η οποία θα εγγυηθεί μια σχετική αυτονομία στις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές, όπως άλλωστε θα υπήρχε αν είχαν τηρηθεί και από τις δύο πλευρές οι συμφωνίες του Μίνσκ, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, και αφήνει προς συζήτηση το θέμα της Κρυμαίας. Μην ξεχνάμε ότι η Κρυμαία προστατεύθηκε το 2014 μετά από μια επιχείρηση αστραπή που όμως είχε διαφορετικό χαρακτήρα, πιο υβριδικό όπως θα θυμάστε, και την οποία ουσιαστικά ανέχθηκαν, παρότι προφανώς καταδίκασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Ομπάμα και το ΝΑΤΟ συνολικά, καταδίκασε σκληρά, αλλά δεν αντέδρασε με κάποιον τρόπο πέρα από κάποιες κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες σχεδόν καθόλου δεν αισθάνθηκε η Ρωσία. Σα είπα, υπάρχει αυτή η δεύτερη σχολή σκέψης, η οποία νομίζω, αυτή είναι η δική μου κρίση, ότι κερδίζει έδαφος. Σόκαραν οι δηλώσεις του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα και σόκαραν διότι είναι άλλο πράγμα η απόκρουση ενός κτηνόδους εισβολέα, όπως είναι ο Πούτιν, και ανορθολογικού εν πωλής, γιατί μια συζήτηση που έχουν κάνει στο παρελθόν δεν ήταν λάθος, εκτός από όλα τα άλλα ήταν και λάθος η εισβολή όπως έγινε στην Ουκρανία. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να παραμένει επί μήνες, εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια ένας πόλεμος, ο οποίος διαλύει την οικονομία, ο οποίος κινδυνεύει να μας φέρει σε ένα παγκόσμιο στάσιμο πληθωρισμό, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κουλτούρας του θανάτου σταδιακά να οριμάζεται στο Κρεμλίνο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει σε μερικούς μήνες αν εξακολουθήσει να είναι στριμωγμένος ο Πούτιν και δεν πέφτει, γιατί υπάρχει το σενάριο να πέσει ο Πούτιν και να υπάρξει κάτι άλλο. Κανείς αυτή τη στιγμή, και το τονίζω αυτό, κανείς, ούτε οι πιο αισιόδοξοι, ούτε οι πιο ενθουσιώδεις, δεν μπορούν να μας πούν ότι ξέρουν ότι η αντικαταστάτηση του Πούτιν, εάν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή πέσει, θα είναι, ας το πούμε έτσι, πιο φιλιρινιστής. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι οριμάζει η σκέψη που λέει πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, μια διέξοδο σταδιακά. Το σταδιακά δεν σημαίνει αύριο το πρωί, βεβαίως. Και είναι αυτονόητο ότι η σημερινή νέα κλιμάκωση με τον βομβαρδισμό του Κιέβου και πάλι απομακρύνει κάπως σε επίπεδο ημερών, εβδομάδων, μηνών το ενδεχόμενο μιας διαπραγμάτευσης. Αλλά είναι απίθανο να δούμε την απόλυτη ταπείνωση της Ρωσίας και σωστά χρησιμοποίησε, αν και διπλωματικά σόκαρε, προμηνών τον όρο ο Γάλλος Πρόεδρος, έτσι, και δεν άρεσε σε κάποιους. Είναι απίθανο να το δούμε αυτό και η έκβαση να είναι ειρηνική. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Όταν είπε ο Μακρόν, σωστά επαναλαμβάνω κατά την απόψη μου προμηνών, ότι πρέπει να κάνουμε τη Ρωσία να υποχωρήσει αλλά και να ταπεινωθεί, δεν το είπε διότι στο μέτρο μπορώ να καταλάβω τη γαλλική στρατηγική, γιατί θέλει μια ισχυρή Ρωσία. Το είπε γιατί θέλει να αποφύγει δύο πράγματα. Πρώτον, την απόλυτη σχεδόν πλέον ουσιαστική, όχι τυπική, προσάρτηση της Ρωσίας ως παρία στη σφαίρα επιρροής της Κίνας, και αυτό θα πρέπει να μας αφορά όλους. Όπως την Ινδία που την αφορά πάρα πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει και εμάς να μας αφορά και δεν βλέπω να μας αφορά περιέργως. Τη Γαλλία την αφορά και σωστά σκέφτεται. Και δεύτερον, βεβαίως, το ενδεχόμενο ο Πούτιν, εάν δεν πέσει, στριμωχνόμενος όλο και περισσότερο, να διακινδυνεύσει τη χρήση τακτικών τουλάχιστον, αν όχι στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Κατά συνέπεια, η ταπείνωση πλήρης της Ρωσίας είναι ένα δύσκολο και ρυψοκίνδυνο σενάριο. Περί αυτού πρόκειται. Και όσο το υποστηρίζουμε, δεν το υποστηρίζουμε γιατί ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι με αφορά, αποφάσισε να συμπαθήσω το καθεστώς του Κρεμλίνου. Έτσι, αυτά τα λένε κάποιοι λύση, λυπάμαι που ξαναπώ την έκφραση, ή δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω του. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος. Είστε σαφείς και πολύ σοβαρός κίνδυνος. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα και πλαίσιο πρέπει να δούμε και τη ρευστότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, γιατί καλώς τα φραστικά να τον κατατροπώνει στον άλλο. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να θυμόμαστε 2-3 πράγματα συνοπτικά. Πρώτον, η Τουρκία όσο διαρκεί ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αισθάνεται αναβαθμισμένη. Ένας από τους πολλούς, το τονίζω, λόγους που πρέπει να θέλουμε μια διαπραγματευτική έκβαση σαν Ευρώπη αλλά και σαν Ελλάδα, είναι διότι διάφοροι τρίτοι, όπως η Τουρκία επιτίδει,
προσπαθούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους και σε έναν βαθμό το καταφέρνουν. Όσο λοιπόν διαρκεί ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, Τουρκία αισθάνεται αναβαθμισμένη, όσο αισθάνεται αναβαθμισμένη και με δεδομένο ότι το 2023 είναι και ένα εμβληματικό έτος για την Τουρκία και δεν αναφέρομαι μόνο στις εκλογές βεβαίως, θα προσπαθεί να πετύχει μερικά πράγματα στη διάρκεια του πολέμου. Πώς θα τα πετύχει? Ιδανικά θέλει να τα πετύχει ασκώντας τρομακτική πίεση στην Ελλάδα ώστε να κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει γενικώς. Δεύτερη προτεραιότητα, αν αποτύχει πρώτη, είναι και με μια σύγκρουση. Το πρόβλημα με τη σύγκρουση για την Τουρκία είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι αντίθετα από όσοι λένε ορισμένοι που η Τουρκία διαλύεται και η Ελλάδα είναι ήδη πανίσχυρη, δεν θα είναι, γιατί θα είναι σταδιακά ευτυχώς, έτσι και αυτό είναι ένα σπουδαίο νέο, το έχουμε ξαναπεί. Δεν σημαίνει πως είναι αυτή τη στιγμή όμως. Όσοι μας λένε ότι η Τουρκία είναι ήδη διαλυμένη και η Ελλάδα είναι ήδη πανίσχυρη, είναι ή αφελής ή δεν ξέρω τι άλλο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή σκέφτεται σοβαρά ως δεύτερο σενάριο, ίσως πρώτο και μια σύγκρουση, αρκεί να φανεί πως δεν ξεκίνησε η ίδια. Πάμε πάλι πίσω λοιπόν στο σενάριο της πίεσης. Η Τουρκία θα πιέσει αμήλικτα ώστε η Ελλάδα είτε να καθίσει να συζητήσει πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα λόγο να συζητήσει. Έτσι. Και αυτά που έχει λόγο, υφαλοκρηπίδα όμως, και αυτά που δεν έχει λόγο και είναι τουρκικές εκδικήσεις. Ή δεύτερο σενάριο, δεύτερη προτεραιότητα, όχι πρώτη, με μια σύγκρουση. Που όμως να μην φανεί ότι η Ελλάδα αμήνεται, αλλά να φανεί πως η Ελλάδα ρίχνει την πρώτη του φεκιά. Το επικίνδυνο των ημερών, πέρα από των μηνών, των ημερών, είναι το παιχνίδι που κάνει η Τουρκία εκμεταλλευόμενη τη χαοτική κατάσταση στη Λιβύη. Είναι σαφές ότι εκεί πλέον ένα σενάριο το οποίο αρκετοί λένε, δεν κομίζω γλάφκαν της Αθήνας αυτή τη στιγμή, αρκετοί νομίζω βλέπουν ότι ένα σενάριο δυστυχώς που έχει κάποια πιθανότητα είναι η Τουρκία να προσπαθήσει να προκαλέσει στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με έρευνες, και λέω έρευνες γιατί δεν έχουν γίνει έρευνες και άρα δεν μπορεί να πάει κατευθείαν σε γεωτρύπανο. Άρα με αυτόν τον τρόπο, κύριε Λάβδα, μισό λεπτό και ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον ρόλο σας, να μοχλεύσει, να το πω έτσι ασυναδόκιμο, και την όποια λιβική κρατική υπόσταση προς τα δυτικά, αλλά αυτή, με αυτή συνομιλεί και ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καλός ή κακός, να τη μοχλεύσει, να φαίνεται ότι αυτή έχει παραχωρήσει, δεν δέχεται τη μέση γραμμή από τον νόμο Μανιάτη, σου λέει θα πάω πιο πάνω προς τη Γαβδό και να έρθει η Τουρκία και να πει με συγχωρείτε, εδώ είναι μια χώρα και ένα κράτος όπως η Λιβύη που πάτε να τσαρπάξετε τα δικαιώματα ενώ έχετε διαφωνία και εγώ είμαι αυτός που είχε δεχτεί την παραχώρηση και κάνω τις έρευνες. Άρα με αυτόν τον τρόπο να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν νοτίως Κρήτης τα θαλάσσια λίπεδα. Είναι μια πιθανή νομίζω εκδοχή σεναρίου, η οποία βεβαίως θα οδηγήσει σε ένταση. Τώρα, εκεί μπαίνει το μεγάλο ερώτημα του ρόλου της Αιγύπτου. Βεβαίως η Αίγυπτος έχει αυτή την περίοδο, το τονίζω, ένα καθεστώς το οποίο έχει κάθε λόγο να απεχθάνεται τον Ερντογάν, τη σχέση του με τους αδελφούς μουσουλμάνους, πάρα πολλούς λόγους. Απ' την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ την Αίγυπτο να φτάνει σε πολεμική σύγκρουση, έστω και όρων με μια χώρα του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε μέσα σε όλο αυτό και πάλι τη μεγάλη εικόνα ότι όλα αυτά γίνονται ενώ η Τουρκία έχει αναβαθμίσει τη θέση της, όπως σε έναν βαθμό έχουμε κάνει και εμείς για διαφορετικούς λόγους όμως. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πατώντας σε πολλές βάρκες. Και αυτό σημαίνει ότι η Αίγυπτος βεβαίως μπορεί να κάνει μια άσκηση στην περιοχή, βεβαίως μπορεί όπως ελπίζουμε να στείλει, όπως ελπίζουμε, και πολεμικά πλοία στο πλαίσιο της επιτήρησης αυτής της ερευνητικής διαδικασίας τουρκικής. Που ενδεχομένως θα εκδηλωθεί νοτίως της Κρήτης. Αλλά το μέγα ερώτημα είναι τι θα γίνει στο διατάφτα. Θα υπάρχει περίπτωση να υπάρξει εμπλοκή Αιγυπτιακών πλοίων με τουρκικά? Αν με πιέζατε που δεν το έχετε κάνει και σας ευχαριστώ, να απαντήσω θα σας έλεγα ότι η απάντησή μου, υποθετική βεβαίως, όπως όλα τα σενάρια, είναι αρνητική. Δεν νομίζω ότι η Αίγυπτος θα ανταλλάξει οβίδες, βλήματα, πυράβλους, έστω και για μία ώρα, με μια χώρα του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία, σε αυτή τη φάση τώρα που οποιοδήποτε χτυπήσει πρώτος, είτε αυτός λέγεται Ελλάδα στο ΝΑΤΟ είτε Αίγυπτος εκτός ΝΑΤΟ, όσο και αν έχει προκληθεί, ό,τι και να έχει κάνει η άθλια στη συμπεριφορά της Τουρκία, θα φανεί ότι χτυπάει το ΝΑΤΟ σε μια φάση κρίσιμη λόγω του Ρωσοκρανικού πολέμου και λόγω της όλο και εντυνόμενης δυστυχώς έντασης μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Όλη αυτή η ιστορία όπως εξελίσσεται δεν είναι θετική, αντίθετα από ό,τι κάποιοι νομίζουν, για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά δεν είναι και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, εκτός αν ταυτίζει κανείς την Ευρώπη μόνο για τους κυρίους και τις κυρίες των Βορρά που φωνάζουν γιατί θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς
σε σχέση με τα σοβιετικά κατάλοιπα της πολιτικής κουλτούρας. Η Ρωσία αποτελεί πρόβλημα, το έχουμε πει και ξαναπεί, αλλά η συνέχιση αυτής της έντασης μόνο πρόβλημα είναι για την Ευρώπη και βεβαίως για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ενθυμούμε, και δεν ρωτώ έναν άνθρωπο που είναι άσχετος, ενθυμούμε ότι ο κύριος Καριώτης, που μετήχε στην αντιπροσωπεία στο Διεθνές Δίκαιο, για το δίκαιο της θάλασσας στο Μοντέγκο Μπέι, είχε πει, και το επαναλαμβάνει, ότι, και βάζω ένα άλλο σενάριο εδώ, το ξέρετε, τις τελευταίες μέρες ακούγεται, γιατί να μην πάμε σε επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια. Λέει ο κύριος Καριώτης, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατηγορούμε την Τουρκία και ορθώς ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Μην κάνουμε το ίδιο πράγμα. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τιμματική επέκταση χωρικών υδάτων. Πουθενά. Εμείς το έχουμε κάνει ήδη στο Ιόνιο για ειδικούς λόγους. Εντάξει, να πάει και το παλιάμπελο. Μην το παρασυνεχίζουμε όμως, λέει ο κύριος Καριώτης. Έχει σαφώς λογική το επιχείρημα του κυρίου Καριώτη. Παρ' όλα αυτά θα σας έλεγα ότι σε τελική ανάλυση εγώ ένα κριτήριο θα έβαζα για αυτό το σενάριο, το οποίο διακινείται πράγματι, όπως πολύ σωστά λέτε τελευταία. Το σε ποιο βαθμό, σε ποιο βάθος και με τι είδους εγγύησης το έχουμε συζητήσει με την Ουάσιγκτον, με το Παρίσι, έτσι. Εγώ από αυτό θα το εξαρτούσα. Γιατί δυστυχώς πολύ λίγα από αυτά, όπως εξελίσσεται ο διεθνής ορίζοντας, αντιμετωπίζονται ως θέματα αρχής. Εδώ είναι θέμα, μπορούμε να συζητήσουμε, όχι απαραίτητα στη δημοσιότητα, έτσι αυτονοήτως, με την Ουάσιγκτον, με το Παρίσι, να δούμε πώς το βλέπουν. Εγώ εκεί θα το άφηνα, εκεί θα την άφηνα αυτή την απάντηση. Λέει εδώ ο εξαιρετικός κύριος Χρήστος Ζήνωνος, χαρτογράφος, υδρογράφος Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει μετέχει, αυτός έχει φτιάξει όλες τις οριοθετήσεις Κύπρου, ακούγοντας αυτά που λέτε για την Αίγυπτο. Να σας πληροφορήσω όλους, λέει, ότι η Αίγυπτος από το δικό της μέρος, ο ΣΑΟΣ, στο σύμφωνο με την Ελλάδα, μέσα εισαγωγικά το βάζει από εδώ και κάτω, σέβεται, κλείνει τα εισαγωγικά, τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τόσο ανατολικά του 28ου, όσο και δυτικά του 26ου μεσημβρινού, εμέσως πλην σαφώς από αυτή τη μερική οριοθέτηση με την Ελλάδα. Αυτό προκύπτει, λέει, από τα ντοκουμέντα. Όχι, δεν προκύπτει ότι σέβεται τις παράνομες. Σε εισαγωγικά το έχει βάλει αυτό. Ναι, εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Αυτό που προκύπτει είναι ότι το καθεστώς της Αιγύπτου, το οποίο δεν είναι για πάντα δυστυχώς, έτσι, είναι μια ημιαυταρχική κατάσταση, η οποία είναι ευτυχώς φιλοδυτική. Ευτυχώς τα συμφέροντά μας συμπίπτουν, διότι με την Τουρκία υπάρχει μια βεντέτα τεράστια. Αλλά προσέχει, και είναι φυσικό να προσέχει, μην ξεχνάτε πως η Αιγύπτος είναι μια χώρα που έχει αρκετά μεγάλη θεσμική μνήμη και θεσμική ιστορία. Για την περιοχή της είναι από τις παλιές, από παλιά κράτη, δεν αναφέρομαι στην αρχαία Αίγυπτο, αναφέρομαι στην Αίγυπτο του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Έχει παράδοση θεσμική και θεσμική μνήμη και διπλωματικό σώμα αρκετά παλιό. Η Υπουργείο Εξωτερικών έχει τις απόψεις του. Στην Αίγυπτο δεν ταυτίζονται πάντα απολύτως με την πολιτική ηγεσία του και είναι πάρα πολύ προσεκτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι σέβεται. Όμως, αυτό που λέει ο ακροατής μας, σαφώς σε τελική ανάλυση συγκλίνει με το επιχείρημά μου, ότι δηλαδή με το επιχείρημα το οποίο συζητάμε, και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται και ενδεχομένως τον εκπροσωπεί και εκείνον. Ότι δηλαδή είναι απίθανο να περιμένουμε. Ναι, αυτό λέει αυτό, σε αυτή τη λογική. Σε τελική, βεβαίως, αυτή τη λογική θα συμφωνήσω. Και το είπαμε και πριν, ότι είναι απίθανο να περιμένουμε την Αίγυπτο σε μια δυναμική παρέμβαση. Βεβαίως είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια ναυτική παρουσία. Βεβαίως μπορεί να έχουμε τη διεξαγωγή μιας άσκησης. Αυτά δεν αποκλείονται καθόλου. Στο διατάφτα όμως είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Πρέπει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, η ένταση η διεθνής. Μετά πρέπει η Τουρκία να ξαναμπεί στο κουτάκι της, όπως παραλίγο να μπει το 20, αλλά μας έφυγε. Και μετά να δούμε πώς μπορούμε να πιέσουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι σαφές ότι με την Αίγυπτο έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπάρχει καμιά ακολή. Αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε ο εταίρος, η άλλη πλευρά, τι όρια έχει. Αυτό είναι κρίσιμο. Αυτή τη στιγμή πραγματική αμυντική συνδρομή μπορούμε να περιμένουμε μόνο από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Ξεχωριστά έτσι. Εννοώ προς τα έξω, διότι μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι ενδονατοϊκά. Και υπάρχει το περίφημο πρόβλημα που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα, εκτός αν αλλάξει κάτι στο καταστατικό του ΝΑΤΟ, ότι ενδονατοϊκές συγκρούσεις δεν αποτελούν
πώς να πω, σπεσιαλιτέ της συμμαχίας, όπως μας θυμίζει κάθε τόσο ο κ. Στόλτεμπεργκ. Άρα, τι είναι η πιθανή αμυντική συνδρομή, τα Εμιράτα τα βάζω αλλού για άλλους λόγους, πολλούς και διαφόρους, είναι με τη Γαλλία και με τις ΗΠΑ. Γι' αυτό είπα και προ 5 λεπτού και για το θέμα των 12 μιλίων στο Νότο, πρέπει να συζητήσουμε. Διότι η αμυντική συνδρομή σημαίνει βοήθεια σε αυτόν ο οποίος δέχεται επίθεση. Εάν η πρωτοβουλία ή εν πάση περιπτώσει η πίεση οδηγήσει ένα μέρος να ρίξει την πρώτη του φεκιά, να το πω έτσι παραδοσιακά, τότε το θέμα της αμυντικής συνδρομής θα είναι σύνθετο και περίπλοκο. Πρέπει να συζητήσουμε πολύ και είμαι βέβαιος και ελπίζω ότι συζητάμε βαθύτατα και συνεχώς και με το Παρίσι και με την Ουάσιγκτον, γιατί η καιρή είναι πάρα πολύ πονηρή. Με αυτό το κλίμα σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να μου πείτε κατά τη γνώμη σας πού πάνε τα πράγματα με την Τουρκία, ψυχρά αν θέλετε. Σε μία ένταση τουλάχιστον μέχρι τις τουρκικές εκλογές, οι οποίες λίγο πολύ πλέον ξέρουμε ότι θα είναι τον Ιούνιο του 2023, μία ένταση η οποία θα έχει διακυμάνσεις, είναι για γερά νεύρα αυτή η ιστορία, δεν υπάρχει καμία εύκολη και γρήγορη λύση. Ακούω κάθε τόσο διάφορους και βγαίνουν και λένε ότι θέλουμε να πάμε στη Χάγη. Πολλά θέλουμε, αλλά ούτε αυτό θα είναι λύση, πιστεύω, για λόγους που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Θα είναι λοιπόν μια διαδρομή με διακυμάνσεις, αλλά πάρα πολύ διαρκείας, για πολύ γερά νεύρα, χωρίς εύκολες και γρήγορες λύσεις, η οποία θα δοκιμάζει κάθε τόσο αυτό το οποίο έχουμε με την Τουρκία. Όποιος φανεί ότι είναι πρώτος στις πολεμικές επιχειρήσεις, εν πολύ θα χάσει όχι μόνο συμβολικά, θα χάσει και διότι οι συμφωνίες αμυντικής συνδρομής θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, ό,τι και αν σημαίνει η εφαρμογή τους, έτσι που είναι μια άλλη διακριτή. Κατά συνέπεια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ξέρετε, εδώ κρίνονται και οι πολιτικές εκκλησίες, αυτοί που μας ζητούν να τους ψηφίσουμε, γιατί έχουν αυτή την αίσθηση για κάποιο λόγο, τέλος πάντων, θα προσφέρουν στη χώρα, εάν αυτή όντως είναι η αίσθησή τους. Εδώ θα κρυστούν, γιατί είναι μια όντως λεπτή γραμμή μεταξύ της εντύπωσης ότι είσαι κατευναστικός και άρα σε τελική ανάλυση υποχωρείς και της εντύπωσης ότι υπεραντιδράς και άρα ρίχνεις την πρώτη του φεκιά, όπως είπα πριν. Αυτή η λεπτή γραμμή πρέπει να την προσέξουμε. Αποτροπή σημαίνει να μην χρειαστεί να την περάσουμε, δηλαδή να πιστεί η Τουρκία ότι και οπλισμένοι είμαστε και αποφασισμένοι και τα δύο αυτά, ώστε να μην χρειαστεί να δοκιμαστεί αυτή η λεπτή γραμμή. Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κύριε Ελλάδα, θεωρείτε ότι υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων ποιος διάβλος επικοινωνίας έχει αξία με τη γειτονική μας χώρα και ποιος αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικός? Εντάξει, νομίζω ότι να επαναλάβουμε μια συνάντηση κορυφής από διάφορες που έχουν γίνει, από διαφορετικούς πρωθυπουργούς στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή. Νόημα έχει όμως να υπάρχει επαφή σε επίπεδο και διπλωματικό και εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών και σε τελική ανάλυση σε επίπεδο κάπως υψηλότερο, το να μιλάει κάποιος Έλληνας από το Υπουργείο Εξωτερικών ενδεχομένως με τον κύριο Καλίν έχει νόημα, παρότι είναι υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, να το πω έτσι. Όλα αυτά έχουν νόημα, κακό δεν κάνουν. Και η συζήτηση μεταξύ του ΑΚΑΡ και του Παναγιωτόπουλου, όποτε γίνεται, έστω και περιστασιακά, χρήσιμη. Οι συναντήσεις κορυφής όμως, έστω και αν γίνονται λίγο πολύ άτυπα, με ψαράκι και δεν ξέρω τι άλλο στο Βόσπορο, μάλλον κακό κάνουν, διότι νομιμοποιούν κατά κάποιο τρόπο την άλλη πλευρά, δίνουν την εντύπωση στη Δύση ότι εν πάση περιπτώσει, παρά τις δυσκολίες, δεν κινδυνεύει το ΝΑΤΟ από έκρηξη στην νοτιοανατολική πτέρυγα, και άρα η ζωή συνεχίζεται με τρόπο καλύτερο για τον επιτιθέμενο, όχι τον αμυνόμενο. Άρα ας αφήσουμε το πότε θα δει ο Μητσοτάκης τον Ερντογάν, που είναι ένα πράγμα που ξέρετε τους δημοσιογράφους τους εξητάρει για λόγους που καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη, δεν έχει κανένα λόγο ο Μητσοτάκης να το έκανε κατά την ταπεινή μου γνώμη, και ας δούμε τι άλλοι διάβλοι επικοινωνίας μπορούν να είναι ανοιχτοί για να συζητηθούν ενδεχόμενοι τρόποι σχετικής αποκλιμάκωσης. Παρότι, όπως σας είπα, είμαι απεσιόδοξος, όσο διαρκεί η περίοδος στην οποία η Τουρκία θα είναι αναβαθμισμένη, πόσο μάλλον που πλησιάζουμε και το εμβληματικό έτος 2023, η Τουρκία θα προσπαθεί να πετύχει κάτι αυξάνοντας την πίεση απέναντί μας για να πάμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από την Αθήνα, καλημέρα στον κύριο Λάβδα. Θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Μήπως όμως πριν απ' όλα εμείς θα έπρεπε χθες, όχι σήμερα, να είχαμε εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο με το τι ακριβώς θέλουμε εμείς να κάνουμε από τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο
μέχρι το αύριο σε έναν κόσμο με τέτοια εξαιρετική ρευστότητα. Και να προσθέσω εγώ, κύριε Λάβδα, έχουμε στην ουσία μία σταθερά ψυχρής γεωπολιτικής ανάλυσης, σαν και αυτές που κάνετε εσείς, δεν λέω να συμφωνήσουν όλοι μαζί σας, αλλά να γίνει μία γεωπολιτική ανάλυση για να μπορέσει να χτίσει απάνω και τη γεωστρατηγική σου αντίληψη σε έναν κόσμο τόσο ρευστό πια, που οι βεβαιότητες πάνε περίπατο, γιατί καλά το είπατε, δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι τα ενεργειακά, είναι η φτώχεια, είναι η οικονομία, είναι τα πάντα που έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Βλέπετε να έχουμε. Κοιτάξτε, εγώ βρήκα πολύ απογοητευτική αμέσως μετά την κτηνώδη εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βρήκα πολύ απογοητευτική την αντίδραση πολλών δημοσιολόγων, μεταξύ των οποίων και μερικών συναδέλφων, να πω, αλλά και πολλών πολιτικών, που έλεγε λίγο πολύ ότι πρέπει να είμαστε απολύτως γιαράκια στο ρωσοουκρανικό, ενώ πολλοί εξ αυτών ήταν περιστερές στα ελληνοτουρκικά. Είδα δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι επί σειρά ετών πίεζαν για μια, ας την πούμε, ήπια, για να μην πούμε κατευναστική, ήπια προσέγγιση απέναντι στην Τουρκία, ξαφνικά να ξεσπαθούν για το θέμα του ρωσοουκρανικού πολέμου. Αυτό το βρήκα πολύ απογοητευτικό και μάλλον οφειλόταν στο γεγονός, να το πω καλοπροαίρετα, ότι πολλοί εξ αυτών νόμιζαν ότι τιμωρούμενη η αναθεωρητική κατά αυτούς πρωτοβουλία του Πούτιν, τιμωρείται ο αναθεωρητισμός γενικώς και άρα με ένα περίεργο συλλογισμό και η Τουρκία θα μπει στο κουτάκι της. Αυτό είναι πεθαριώδες βεβαίως, γιατί οι αναθεωρητισμοί υπάρχουν πάρα πολλοί, σε πολλά στρατόπεδα. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και κατά συνέπεια δεν έχει καμία σχέση το τι θα γίνει με τον Πούτιν με αυτό που θα καταλάβει ο Ερντογάν ότι αποτελεί, ας το πούμε έτσι, ανάρτηση στον αναθεωρητισμό. Άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Πάρα πολλοί τα συνέδεσαν για λόγους που πραγματικά δυσκολεύομαι να αντιληφθώ πλήρως. Και άλλωστε, μην ξεχνάτε, κύριε Λάβδα, ότι ο αναθεωρητισμός ενός σήμερα, αύριο μπορεί να είναι αναθεωρητισμός άλλου. Καλά το είπατε εσείς. Και δεν είναι, πώς να το πω, copy-paste, μπορεί να είναι τακτικές. Μα είναι πολύ σωστά. Είναι σαφές ότι η Τουρκία είναι μια δύναμη η οποία έχει αναθεωρητικές εκφάνσεις πάμπολες. Είναι μια δύναμη επίσης όμως η οποία θέλει να αυξήσει την αυτονομία της στρατηγική απέναντι σε Δύση και Ανατολή. Πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό, δεν ξέρουμε αν θα της βγει. Προφανώς εμείς δεν θέλουμε να βγει. Αυτή είναι μια, μην ξεχνάμε πως αναθεωρητικές κινήσεις, εάν ο αναθεωρητισμός σημαίνει μια πραγματική απτή υλική αμφισβήτηση των κανόνων του παιχνιδιού και όχι απλά συνόρων, έτσι. Και αυτό σημαίνει σε τελική ανάλυση. Αμφισβητώ τους κανόνες, τους αποδεκτούς και προσπαθώ να μην τους μεταρρυθμίσω, να το θυμόμαστε αυτό, αλλά να πράξω εναντίον τους. Είναι άλλο πράγμα το status quo, είναι άλλο πράγμα η μεταρρύθμιση και είναι άλλο πράγμα ο αναθεωρητισμός. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα να θυμόμαστε. Η Τουρκία λοιπόν πράγματι έχει περάσει από μια μεταρρυθμιστική σε μια αναθεωρητική φάση. Όμως και η Δύση έχει πράξει ανάλογο στο παρελθόν. Η εισβολή στο Ιράκ είχε σωστά, κατά την άποψή μου, καταδικαστεί από τη Γαλλία τότε, που ήταν και είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και τη Γαλλία είχε ακολουθήσει τότε και η Γερμανία. Και με τη Γαλλία είχε συνδυαστεί τότε η Ρωσία, σας θυμίζω. Μάλιστα, η Κίνα ήταν κάπως πιο διακριτική σε σχέση με την Γάλλο-Γερμανο-Ρωσική καταδίκη τότε. Σωστά τότε καταδίκασε, κατά την γνώμη μου, η Γαλλία, η Γερμανία και μακρύτερα η Ρωσία. Σωστά ήταν επιφυλακτική η Κίνα. Διότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε, χωρίς παραγγελία του ΟΗΕ, να το πω απλά, είχε αναθεωρητικές πτυχές. Άρα θέλω να πω, δεν είναι κάτι τόσο σαφές όπως είναι αυτή η σχηματική αντιπαράθεση του καλού με του κακού, ο αναθεωρητισμός σε σχέση με το μεταρρυθμισμό, σε σχέση με το status quo, ώστε να πούμε, α, ο Ερντογάν και ο Πούτιν είναι αναθεωρητιστές. Και άρα καταδικάζονται στον Πούτιν και καταδικάζονται τον Ερντογάν. Αυτά είναι για τον υπηαγωγείο συζητήσεις. Και τα συνέπεια είμαι απογοητευμένος, για να γυρίσω την ερώτησή σας, από τη συζήτηση που αφορά και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο. Το γενικότερο πλαίσιο είναι σύνθετο. Είναι, θα πω την έκφραση, σκοτεινό, είναι δύσκολο, πολύ σύνθετο και θέλει πάρα πολύ συζήτηση διαφορετικών απόψεων ανθρώπων που γνωρίζουν όμως. Αυτό δεν γίνεται, όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι δεν γίνεται. Νομίζω ότι δεν γίνεται και το βλέπουμε σε αυτή την απίστευτα επικοινωνιακή επικέντρωση των πάντων. Διαβάσαμε και είδαμε στη τηλεοράση τίτλους «Ξεμπρόστιασμα του Ερντογάν στην Πράγα». Στην Πράγα, ναι. Με αφορμή την πρώτη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Αυτά είναι αστιότητες βεβαίως. Διότι μπορεί μεν κάποιοι κύριοι και κυρίες από τον Βορρά, όλοι του επικέντρωση πλέον στη διεθνή πολιτική, είναι η Ρωσία και η Ουκρανία, να παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τι γίνεται στην Νότια Ευρώπη και την Νότια Ανατολική. Αλλά οι δρόντες που μετράνε, όπως είναι το Παρίσι, το Βερολίνο, η Ρώμη, η Μαδρίτη, ξέρουν πολύ. Το Λονδίνο βεβαίως, αυτονοήτως. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται.
και δεν περίμεναν, δεν τους απασχολεί αν θα εκτεμπροστιαστήρωτα. Αυτά είναι πράγματα, επαναλαμβάνω, επικοινωνιακά. Θυμάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ της επικοινωνίας και λιγότερο της συστηματικής, κάτω από το ραντάρ, διαδικασίας προετοιμασίας σεναρίων. Αυτό όντως, θα συμφωνήσω με τον ακροατή μας, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Προτελευταίο ερώτημα είναι ενός φίλου ακροατή του κρατερού που λέει: κύριε Λάβδα, μπορεί στην Κύπρο να ξεσπάσει ο θυμός και η διέξοδος τουρκικής πολιτικής αυτήν την περίοδο? Νομίζω ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή προσφέρεται ως πεδίο. Βεβαίως υπόθηκε από την Τουρκία, από τον πρόεδρο του Τούρκου, ότι θα αυξήσουν τις δυνάμεις τους εκεί. Είναι ένα πεδίο έντασης λόγω του γεγονότος ότι πλέον και πολύ σωστά υπάρχουν και επισκέψεις στα πλαίσια ασκήσεων ελληνικών δυνάμεων, αεροσκαφών κλπ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι εκεί, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, δεν θα είναι εκεί το πεδίο προτίμησης της τουρκικής επιθετικότητας σε αυτή τη φάση που διανύουμε τώρα. Προφανώς το Κυπριακό ήταν, είναι και παραμένει και θα παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα. Προφανώς στο Κυπριακό η Τουρκία πρέπει να πιέζεται συνεχώς. Αλλά όπως γνωρίζετε, έρχονται κυπριακές εκλογές. Εκεί υπάρχουν απόψεις, δεν είναι απολύτως συγκλίνουσες όλες. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τη θέση της Λευκωσίας. Η άποψή μου πάντως είναι ότι παρότι η Κύπρος είναι ένα προφανές flashpoint, έτσι, δεν είναι αυτό το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε. Εγώ κράτησα αυτό που είπατε, Νοτίος Κρήτης. Κλείνω λοιπόν ρωτώντας σας. Επειδή είναι το 23 μια εκλογική χρονιά για την Κυπριακή Δημοκρατία, μια εκλογική χρονιά για μας. Και κατά τα φαινόμενα εκλογική, βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις, εκλογική χρονιά και για την Τουρκία. Υπάρχει τελικά κίνδυνος πολέμου στη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο, με αυτές τις κλιμακούμενες εντάσεις συγκρουσιακής επιλογής ή όχι? Κίνδυνος πολέμου υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει καμία εφορία γι' αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια πολύ ειδική θέση, όπως είπα και πριν, να θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το οποίο η ίδια εκλαμβάνει ως παράθυρο ευκαιρίας, την κρίση στην Ουκρανία, και παράλληλα να προβληματίζεται για το πώς θα το κάνει, διότι αν το κάνει με έναν τρόπο που θα φαίνεται απολύτως ξεκάθαρα ότι εκείνη επιτίθεται, σκεφτείτε για παράδειγμα ένα απίθανο σενάριο, αλλά όχι αδύνατο, μία απόβαση σε ένα μικρό νησάκι έτσι δικό μας. Αυτό πλέον θα φαίνεται ότι είναι η Τουρκία η οποία ξεκινάει τη διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Εάν το κάνει όμως με έναν τρόπο που μας φέρει στην πολύ δύσκολη θέση η επιτήρηση να γίνει παρέμβαση σε μια διαδικασία νοτιώς της Κρήτης, τότε μπορεί να ελπίζει ότι θα περάσει, ας το πούμε έτσι, λιγότερο άσχημα για την ίδια, χωρίς τιμωρία για την ίδια από το αθλητικό στρατόπεδο. Mm-hmm. Και αυτό διότι, αποκλίνοντας, η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει τη μεγάλη ρήξη και σίγουρα δεν θα την αποφασίσει πριν το εμβληματικό έτος 2023. Μένουν μήνες βεβαίως και δεν αναφέρομαι μόνο στις εκλογές, αναφέρομαι στην ιστορία της Τουρκίας. Η Τουρκία θα θελήσει να το έτος 2023 να είναι εμβληματικό πράγματι. Εάν αυτό θα σημάνει μια ρήξη με τη Δύση, όπως πολλοί λένε, εξακολουθώ να αμφιβάλλω, είναι ένα σενάριο. Αμφιβάλλω γιατί εξακολουθεί να έχει ανάγκη τη Δύση οικονομικά και σε τελική ανάλυση πλέον, όσο και να προσπαθεί να μπει στη Σαγκάη, να μπει στους BRICS, η Τουρκία ξέρει πως αυτό που την καθιστά κάπως ιδιαίτερη είναι το ότι πατάει ακόμα σε πολλές βάρκες. Εάν σπάσει τη γέφυρα με τον ΝΑΤΟ, εάν σπάσει τη γέφυρα με τις ΗΠΑ, εάν αποφασίσει ότι τελειώνει η περιπέτεια της δύσκολης σχέσης της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία θα μπει σε ένα άλλο κουτάκι και αυτό θα είναι επικίνδυνο για την ίδια. Άρα, εγώ δεν βλέπω άμεση ρήξη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια δυστυχώς μακρά διαδρομή με διακυμάνσεις και πολύ μεγάλους κινδύνους. Μια και είστε καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, κύριε Λάβδα. Δεν μου λέτε. Αυτά από την πλευρά της Τουρκίας και πολύ σωστά τα περιγράφετε, αλλά για να ρωτήσω και από την πλευρά των εταίρων και δυνητικών μας συμμάχων. Αυτή τη στιγμή η λίρα επισήμως καταβαραθρώνεται και σε σχέση με το ευρώ. Μια χαρά δεν βολεύει τις εθνικές βιομηχανίες των χωρών μελών, των συμμάχων μας, αυτή τη στιγμή να παράγουν με φθηνότερο το κόστος στην Τουρκία και να τα εισαγάγουν στη χώρα τους πιο φθηνά? Δεν κερδίζουν από αυτό, σε συνθήκες μάλιστα κρίσης? Σωστά, αυτό διαβάζεται με πολλούς τρόπους όμως. Μην ξεχνάτε ότι για παράδειγμα, εάν υπάρξει μια μικρή διάρκεια αναμέτρηση Ελλάδας-Τουρκίας, μικρή διάρκεια το λέω χωρίς να μπορώ να το γνωρίζω, ναι, ναι. Ξέρετε και εσείς ότι αυτά τα λέμε, αλλά σωστά. Δεν είναι καθόλου σαφές αν θα είναι δύο ημέρες ή θα είναι ομιγέννητο μεγάλη σύγκρουση. Σε μια διάρκεια όμως μικρή,
η μεν ελληνική οικονομία δεν θα τρωθεί το ίδιο γιατί έχει το ευρώ ακριβώς. Το ευρώ δεν πρόκειται να κινδυνεύσει πολύ λόγω ενός ενεργειακού πολέμου, όπως καταλαβαίνετε. Και ευτυχώς έχουμε το ευρώ. Η Τουρκία όμως με τη λίρα θα πάσει τεράστια ζημιά, γιατί η λίρα που κατρακυλά ήδη, καταλαβαίνετε, με έναν πόλεμο με την Ελλάδα θα φτάσει η λίρα. Για την ώρα από αυτή τη λίρα κερδίζουν όμως οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγάλοι παίκτες. Γι' αυτό και θέλουν τη σχέση. Δεν θέλει μόνο η Τουρκία μία κάποια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μία κάποια σχέση με την Τουρκία. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα και κάποια που μας έχουν γράψει και κείμενα έτσι κάπως μεγάλα, σε σχέση με το πώς πρέπει να είναι αυτή η ηθική σχέση. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσω μαζί σας. Και οι φίλοι και οι εταίροι δεν θέλουν τη ρήξη. Ούτε η Τουρκία θέλει, ούτε οι εταίροι θέλουν τη ρήξη με την Τουρκία. Όμως κάποιοι εξ αυτών, όπως η Γαλλία, έχουν μια γεωπολιτική ματιά και άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουν και μια στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Ενώ κάποιοι άλλοι απλά βλέπουν business και αυτό δυστυχώς, όπως με τη Γερμανία, μας έχει οδηγήσει εδώ που φτάσαμε. Σαφές. Κύριε Λάβδα, θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα για αυτή την κατάθεση της δικής σας οπτικής. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.